τις εμβληματικότερες πολιτικές σάτυρες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, «Οι Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη, που σκηνοθετεί ο Αλέξανδρος Ρήγας, έρχεται στην Κρήτη. Ένας θείασος 27 ατόμων στείνει ένα χορό γεμάτο κέφι και όρεξη και δίνουν στη ζωή τον χώρο και το χρώμα που της ανήκει. Εκκλησιάζουσες! Η δικιά μας παράσταση μένει πιστή στο χρόνο και στο χώρο του Αριστοφάνη, είναι αυτό που βρισκόμαστε στην αρχαία Αθήνα. Η διαφορά και το κλείσιμο μαθητού μας είναι ότι ήθελα να δώσω ένα πανελλαδικό χαρακτήρα σε όλο αυτό το πανηγύρι του Αθήνα Αριστοφάνη, στο πανηγύρι χαράς και αισιοδοξίας μέσα από τη σκληρή πολιτική του σάτυρα. Έφερα την Πλαξαγόρα στο προσκήνιο, την Ηρωίδα, τη βασική Ηρωίδα, να κάνει ένα κάλεσμα από γυναίκες από όλη την Ελλάδα. Ο Αλέξανδρος Ρήγας ξαναδιαβάζει τον αρχαίο ποιητή με τον δικό του δημιουργικό τρόπο και αφήνοντας τη φαντασία να καλπάσει, ράβει σε γνωστούς άνδρες ηθοποιούς γυναικεία ρούχα. Το πανηγύρι που στείλουμε εμείς, που είναι ένα πανηγύρι χαράς, ένα κλέπι ελλαδίτικο, βασίζεται στη μουσική δημοτική παράδοση του τόπου μας, σε τραγούδια και μουσικές από όλο τον τόπο, από Πυρίκη και Πεντοζάλη μέχρι Άργο Μακεδονικό, Ζεμπέκικα, Καλαματιανού, Σάμικους, οτιδήποτε έχει να κάνει την δημοτική παράδοση. Είναι μια παράσταση που μέχρι τώρα έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Κρατάμε και το πολιτικό στοιχείο του Αριστοφάνη, τη σάτυρα της κρίσης, σάτυρα την ανελέητη που κάνει στους σύγχρονους του Αθηναίους, αλλά κυρίως το αισιόδοξο μήνυμα, αυτό που λέγεται Έλληνας, δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ. Η ζωή, η πολιτική, η ισότητα, το γέλιο, η χαρά και η δημοκρατία μπλέκονται μεταξύ τους πάνω στη σκηνή και ψυχαγωγούν με τον καλύτερο τρόπο το κοινό. Εκκλησιάζουσες!